Λίγες μέρες μόνο μακριά από τα Χριστούγεννα και η προετοιμασία για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει ήδη ξεκινήσει. Παρόλο τις ανατιμήσεις λοιπόν, οι πολίτες της Καβάλας φαίνεται πως θα γεμίσουν το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με κρέατα. Ενώ όπως δηλώνει στην κάμερα του Ένα Channel ο πρόεδρος των Κρεοπόλων Καβάλας, κ. Κώστας Χεχαγιάς, την τιμητική του στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει το χοιρινό κρέας, τα γεμιστά ρολά αλλά και οι γαλοπούλες, τα οποία οι πολίτες της Καβάλας φαίνεται πως έχουν ήδη παραγγείλει από νωρίς ώστε να τα παραλάβουν από τα Κρεοπόλια λίγες μέρες πριν από το τραπέζι που ετοιμάζουν. Τρεις-τέσσερις μέρες έχουν μείνει μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων, το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Να μας πείτε λίγο πώς κινείται η αγορά και κυρίως η αγορά στα κρέατα. Λοιπόν, καλές γιορτές και από μένα. Θα ήθελα να πω ότι η κίνηση στην αγορά είναι ικανοποιητική. Με όλους τους συναδέλφους που μίλησα και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχουμε μια σταθερή κίνηση σαν την περσινή. Και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλύτερα τις επόμενες 2-3 μέρες. Βλέπουμε και την παραδοσιακή γαλοπούλα διαθέτεται στο κατάστημα. Ζητάει ο κόσμος γαλοπούλα, κάνει παραγγελίες. Βεβαίως. Είναι ένα έθιμο πολλών ετών. Εμείς δουλεύουμε βέβαια τις ελληνικές, τις ελευθέρας βοσκής στις γαλοπούλες. Φεύγει πάρα πολύ, αλλά ο κόσμος κυρίως έχει σαν φαγητό το Χριστουγέννων το χοιρινό. Τα ρολά, τα κότσια, οι πορκέτες, τα γεμιστά, τα ελασσονίτικα, αυτά πιο πολύ φεύγουν τις μέρες των γιορτών. Έχουν αρχίσει να τα παίρνουν κιόλας ή απλά κάνουν παραγγελίες. Παραγγελίες προς το παρόν και θα τα πάρουν την Πέμπτη Παρασκευή, όπως μας λένε οι πιο πολλοί, τελευταία μέρα. Οι ανατιμήσεις τους έχουν επηρεάσει, μήπως φέτος παίρνουν λιγότερα από άλλες χρονιές. Η ανατίμηση δεν έγινε στο χοιρινό καθόλου. Είχαμε μια αύξηση του τάξεως του 1 ευρώ στο μοσχάρι και κλασικά ανέβηκε για ακόμα μια φορά το αμνοερίφιο. Που πουλάμε τιμές του Πάσχα, 12,5 δηλαδή ευρώ το κιλό. Άρα οι πελάτες που έχετε έρχονται στο κατάστημά σας, αλλά και γενικότερα στους συναδέλφους σας, παρόλο την οικονομική κρίση που διαθέτουμε σε εισαγωγικά, δεν τον επηρεάζονται διότι θα γιορτάσουν και θα γεμίσουν το χριστουγεννιάτικο του τραπέζι. Δεν τον επηρεάζουν και πιστεύω αυτό είναι λόγω των μέτρων που δεν θα βγει κάποιος να πάει στην ταβέρνα, στο εστιατόριο. Είναι βέβαια πολύ στεναχωρική για μας αυτό ακόμα, να το ξέρετε. Αλλά βλέπουμε την κίνηση ότι θα είναι πάρα πολύ το ρεβεγιόν στο σπίτι. Νομίζω ότι έχετε και παραγγελίες και από καταστήματα εστίασης. Εκεί έχει μειωθεί ο τζίρος. Έχει μειωθεί πάρα πολύ, παιδιά. Και αν δούμε και τι θα γίνει αυτά τα μέτρα, τα νέα που εξετάζει η κυβέρνηση, έχουμε πολύ στενάχωρα γεγονότα. Δηλαδή, και ο εμβολιασμένος, αν θα μπαίνει μέσα πλέον με το Rapid, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Ιωαννίδη, μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, πώς είναι η κίνηση στη Δημοτική Αγορά Κομωτινής? Δεν κουνιέται φύλλο. Περιμένουμε όλοι. Παραγγελίες δεν υπάρχουν. Από 20 του μηνός, από ό,τι ξέρω, ξεκινά να πληρώνεται ο κόσμος. Όλα θα γίνουν τελευταία στιγμή, τις 4 τελευταίες μέρες από Δευτέρα. Οι τιμές πόσο κυμαίνουν, το γιορτινό τραπέζι θα είναι πιο ακριβό φέτος? Θα είναι, δυστυχώς θα είναι πιο ακριβό, κοντά στο 10 με 15% σε όλα τα είδη. Ανέβηκαν καύσιμα, ανέβηκαν ζωοτροφές, ανέβηκαν μέχρι και τα κόστη σφαγείων, οπότε αναγκαστικά ανεβαίνει και το τελικό προϊόν. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος άρχισε να κάνει έρευνα αγοράς όσον αφορά και τα κρέατα αλλά και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Όχι, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Τουλάχιστον ξέραμε τόσα χρόνια, θα μπει ο κόσμος, θα ρωτήσει και αναλόγως θα πράξει. Αλλά δεν υπάρχει όρεξη πλέον από τον κόσμο. Δεν θα γίνουν και μεγάλες μαζόξεις, δεν υπάρχει η δύναμη οικονομική για να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε μάλλον το αφήνουν τελευταία στιγμή ό,τι περισσέψει από τα δώρα, από τα πετρέλαια για τα σπίτια, από τα δώρα για τα παιδιά και ό,τι περισσέψει να βάλουν και ένα κομμάτι κρέας στο σπίτι να φάνε. Πώς σας επηρέασε και πώς σας επηρεάζει η πανδημία, βέβαια, ο COVID-19, όλα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια? Τον πρώτο χρόνο δεν μας έπιασε τον τομέα μας, η αλήθεια είναι. Ίσως μπορώ να πω ότι υπήρχε και μια ανωδική τάση. Τουλάχιστον στα μικρά κρεοπολία που μιλάμε, ας πούμε, και βγάζουμε ισολογισμούς του έτους για όλη την Ελλάδα. Αλλά τώρα πλέον άρχισε να φαίνεται πραγματικά και στις ανατιμήσεις και στα αβαλάντια του κάθε πελάτη. Τώρα άρχισε πραγματικά να φαίνεται. Τώρα γίνεται το μπαμ το μεγάλο. Όπως φάνηκε και με τα αμνοερήφια από πέρσι το Πάσχα, που περιμέναμε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπουμε ότι όσο πάει και εντείνεται και ανεβαίνει η τιμή, πρέπει η κυβέρνηση όπως και δίποτε να πρημοδοτήσει και να δώσει προγράμματα όπως και δίποτε για να ανεβούν τα κεφάλια και στα αμνοερήφια και στα μοσχάρια. Δεν γίνεται, έχουν αρχίσει και τα παρατάνε οι μεγάλοι, οι μικροί δεν τα πιάνουν και είναι φυσιολογικό. Δηλαδή. Είναι λογικό, δεν υπάρχει αξία πλέον στη ζωοπαραγωγή, οπότε άμα δεν δοθούν κίνητρα θα φτάσουμε σε χειρότερες καταστάσεις από του χρόνου, πιστεύω.